Αναζητώντας τους δρόμους του ελληνικού ελαιόλαδου, το ταξίδι θα σε οδηγήσει στη γειτονιά της Κοροναίκης ποικιλίας, στη Μεσσηνία. Ή αλλιώς, στα μάτια της Γαλινοτάτης, όπως ονόμαζαν οι Ενετοί τη Μεθόνη και την Κορώνη, τα μεγάλα λιμάνια από όπου έφευγε το λάδι για να ταξιδέψει στον κόσμο. Εδώ η ελιά καλλιεργείται πάνω από 3.500 χρόνια, από την εποχή του Νέστορα. Ο Τάκης Δημητρακόπουλος είναι ένας νέας γενιάς ψαγμένος αγρότης στη χώρα Τριφυλίας. Την εποχή της συγκομιδής ξυπνά από το ξημέρωμα. Η Πέννη, η γυναίκα του, ετοιμάζει το καλάθι για το κολατσιό, όσο η γιαγιά Γεωργία φτιάχνει λαλαγκίδες για το πρωινό. Οι παραδοσιακές τηγανίτες της Μάνης, που φτιάχνονται σε όλη την νότια Πελοπόννησο, νοστιμίζουν με σπιτικό, θρεπτικό πετιμέζι από σταφύλι. Ευχαριστούμε. Έλα να καθίσεις. Έλα και εσύ να πας εσύ. Για να δούμε τι έφτιαξες. Αυτό είναι το γλυκό που συνηθίζουν να φτιάχνουν οι νοικοκυρές με το πρώτο φρέσκο λάδι της χρονιάς. Μπράβο, μπράβο. Πιάς τα χέρια σου, να είσαι καλά. Και εσύ λάβες το καλό αγόρι. Πάρα πολύ καλός, μπράβο. Ξυπνάω γύρω στις 6 ώρα, πίνω καφέ μαζί με τη σύζυγο, η οποία ετοιμάζει το καλάθι με το φαγητό και τους καφέδες για τους εργάτες. Γύρω στις 7 και 4 βγαίνω με το αυτοκίνητο να πάρω τους εργάτες και πηγαίνουμε στο χωράφι που πρόκειται να μαζέψουμε ελιές. Αυτό το πρόγραμμα ξεκινάει γύρω στις 15 Οκτωβρίου και τελειώνει 10 με 15 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο. Στη Μεσσηνία με τα 13 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, η συγκομιδή της ελιάς ξεκινά νωρίς και συνήθως κρατά από τον Οκτώβριο ως το Γενάρη. Οι νέες πρακτικές που ακολουθεί ο Τάκης βάζουν τέλος στα λάθη του παλιού αγρότη που έκαναν μεγάλο κακό στο ελληνικό ελαιόλαδο. Λάθη που ξεκινούσαν από την καλλιέργεια για να συνεχιστούν στο ελαιοτρίβιο. Λοιπόν, τραβάμε τα κλαριά πρώτα και μετά κατεβάζουμε τα πράγματά μας. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, από παιδάκι θυμάμαι ελιές και σταφίδα. Τις ελιές ειδικά. Μεγάλα δέντρα που κάποτε στα μάτια ενός παιδιού φαντάζανε θεόρατες και έλεγα πώς μπορεί κάποιος να ανέβει εκεί πάνω. Τελικά με τα χρόνια αποδείχθηκε ότι το έκανα και εγώ αυτό. Από τα 12 μου χρόνια, στις διακοπές των Χριστουγέννων και από τον υπόλοιπο καιρό πήγαινα σχολείο, βοηθούσα τους γονείς μου που μαζεύαν ελιές. Χωρίς βέβαια να ανεβαίνω στις ελιές ή να κλαδεύω, απλά έκανα βοηθητικές δουλειές ό,τι μπορούσαμε σε οικογενειακό επίπεδο. Φέρει άλλο ένα εδώ, έτσι, και τα άλλα θα τα βάλουμε πάνω. Τις ελιές ξεκίνησα να δουλεύω από το 1986, επαγγελματικά εγώ. Έτυχε σαν επιλογή, γιατί η επιλογή μου ήταν διαφορετική, ήταν να γίνω ναυτικός. Εντάξει, πάμε. Πέθανε ο πατέρας μου και αναγκαστικά ανέλαβα ο ίδιος πλέον υπεύθυνος για να συγκομίσω τις ελιές. Και με την εργώδη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια πέτυχε το. Άβα πίσω το ίδιο δρόμο και μετά θα βάλουμε ένα αλλιώς το πράγμα. Όταν ξεκίνησα είχα μόνο 500 δέντρα ελιές και αυτή τη στιγμή έχω περίπου τα 1500 ιδιοκτησία μου και καλλιεργώ άλλα 1000 περίπου. Νομίζω ότι ξέρω και κάθε ένα δέντρο. Πολλές από αυτές έχω φυτέψει εγώ
με τα ίδια μου τα χέρια, έχουν μεγαλώσει, δίνουν καρπό. Κάποιες άλλες τις είδα πολύ μεγάλες και συνεχίζω να τις βλέπω μεγάλες. Νομίζω πως είναι μια σχέση που πάει σε βάθος χρόνου. Με έμαθε να κλαδεύω ο πατέρας μου και η συνεχής ανασχόληση με το αντικείμενο. Αυτοδίδακτος κατά 70% και 30% βλέποντας τους μεγαλύτερους. Η ελιά χρειάζεται κλάδεμα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος για να υπάρχει μια ισορροπία ξύλα-φύλλα 40-60% για να μπορεί το δέντρο να είναι σε μια ισορροπία και να βγάνει καρπό κάθε χρόνο. Και δεύτερον γιατί τα κλαδιά που έχουν φέτος καρπό του χρόνου είναι σίγουρο ότι δεν θα έχουν. Άρα λοιπόν κλαδεύουμε και φροντίζουμε να αφήσουμε κλαδιά τα οποία δεν έχουν καρπό τώρα ώστε να βγάλουν του χρόνου. Και αυτό το κλάδεμα στις μέρες μας γίνεται με αυτό το εργαλείο εδώ, το κονταροπρίωνο, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Παλαιότερα όλη αυτή η εργασία γινόταν με χειροπρίωνα αφού ανέβαινε στο δέντρο. Ενώ τώρα κερδίζουμε και σε χρόνο και σε κόπο, φυσικά γιατί δουλεύει το μηχάνημα. Σε όλα αυτά τα δέντρα έχω ανέβει τουλάχιστον 30 φορές το καθένα. Με αυτό το εργαλείο μπορώ και να μην ανέβω σε κάποια δέντρα. Τα κλαδιά με τον καρπό που θα πέσουν κάτω θα τα περάσουμε από αυτό το ελαιοραβδιστικό, το οποίο μαζεύει τον καρπό και τον βάζει σε ένα τσουβάλι. Καλλιεργώ δύο ποικιλίες, μία μαυρολιά και κοροναίοι. Και αυτό δεν το κάνω μόνο εγώ, το κάνουν όλοι οι ελαιοκαλλιεργητές στην περιοχή. Οι δύο ποικιλίες αυτές, η μία είναι μόνο στην περιοχή της χώρας, η μαυρολιά, και η κοροναίοι είναι famous ποικιλία σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η διαφορά αυτών των δύο ποικιλιών είναι ότι η μαυρολιά είναι τα δέντρα συνήθως πιο μεγάλα, ανοιχτόχρωμου γκρι χρώματος, ενώ η κοροναίοι είναι πράσινη βαθύ. Είναι πρώην ποικιλία, συγκομίζεται από αρχές Οκτωβρίου έως και τέλος Οκτωβρίου, ενώ η κοροναίοι από αρχές Νοεμβρίου έως όσο πάρει. Κοροναίοι λέγεται εξαιτίας των ενετών από την εξαγωγή που κάνανε εδώ το 12ο αιώνα φυτά προς την Ιταλία, τα εξάγανε από το λιμάνι της Κορώνης και πήρε και τη λέξη κοροναίοι εξαιτίας εξαγωγής από το λιμάνι. Αλλιώς αυτή λέγεται ψιλολιά, λαδολιά ή βάτσικη στην περιοχή μας. Αυτή είναι η ποικιλία κοροναίοι. Εδώ έχω δύο καρπούς, μία μαυρολιά και μία κοροναίοι. Το χρώμα τους είναι ορατό. Η μαυρολιά είναι σε διαδικασία πλήρους ορίμανσης. Όταν την πληγώσω θα δούμε το χρώμα της ότι είναι κόκκινο έως μαύρο. Σε αντιστοιχεία η κοροναίοι που δεν είναι σε πλήρη ορίμανση, όταν πληγωθεί το χρώμα της είναι υπόλευκο έως πράσινο. Αυτή είναι η διαφορά των καρπών αρχές Δεκεμβρίου. Καλώς τον. Τι κάνετε, παιδιά. Καλή όρεξη. Πού είσαι, κουμπάρε. Καλά, κουμπάρε. Καλά. Πώς και από τα μέλη μας. Είδα το αυτοκίνητο και είπα κάτι. Καλά, είπα. Κάτσε να πάρεις μεζέ. Σε έβλεπα για δουλίτσα, γι' αυτό. Τι, παίρνω. Έβγαλα λάδι χθες και θέλω να το δοκιμάσεις. Πότε μπορείς να φτιάξεις. Αύριο το πρωί πριν φύγω για Αθήνα. Θα περάσω από εκεί να το δούμε. Θα σε περιμένω σπίτι με μεζέ. Οκ. Να δώσουμε κι εμείς μεζέ. Λοκάνικο τηγανιτό. Είναι πολύ καλός μεζές με αυγά. Αρκεί να έχεις νερό μετά. Θα λυσάξω. Έλα κάτσε ρε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, δεν τα έχουμε. Θα εδώ θα. Οκ. Λοιπόν, οπότε αύριο πρωί πριν φύγω για Αθήνα θα έρθω να το δοκιμάσω και το βράδυ θα γυρίσω να μας κάνεις το τραπέζι. Εντάξει. Με το λάδι.
Καλή δύναμη. Να σε καλά. Μέλος της ομάδας παραγωγών Νηλέας, ο Τάκης παράγει βιολογικό ελαιόλαδο. Τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, η Ελλάδα παράγει 50.000 τόνους το χρόνο μόνο στη Μεσσηνία, που κρατά τα σκύπτρα της παραγωγής. Μεγάλες ποσότητες εξάγονται στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και τον Καναδά. Ένας από μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Η επιλογή να μετέχω στον εταιρισμό είναι εκ των ούκα άνευ. Εγώ μαζί με άλλα 12 παιδιά παράγουμε βιολογικό ελαιόλαδο. Αν ο καθένας το είχε μόνος του, όπως το κάνουν κατά μονάδες διάφοροι άλλοι στη χώρα, στο τέλος θα το πουλάγανε συμβατικό. Επειδή όμως ανήκουμε στον εταιρισμό, το μαζεύουμε όλοι μαζί, αποκτάμε ένα κρίσιμο μέγεθος της τάξης των 70 με 100 τόνων και ήδη μεγάλες εταιρείες του χώρου στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό μας ζητάνε, μας έχουν μάθει και κάθε χρόνο μπορούμε να διαθέτουμε σε μια αξιοπρεπή τιμή το προϊόν. Ο συνεταιρισμός έχει τους δικούς του γεωπόνους που ελέγχουν όλα τα στάδια της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Η Έφη Ζωντανού ήρθε για τις σημερινές μετρήσεις στο χωράφι του Τάκη. Καλά, ξεκινήσαμε. Ωραία. Ο καρπός καλώς φαίνεται, θα τον ελέγξεις. Ωραία, ωραία. Ό,τι δακοπροσβολή είχε από τον αέρα. Η ομάδα παραγωγών αποτελείται από 60 άτομα, τα οποία παράγουν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ποικιλίας Κορονέικης, που είναι και επικρατέστερη ποικιλία, και ποικιλίας Μαυρολιάς, η οποία είναι η τοπική ποικιλία, ντόπια ποικιλία, στην περιοχή της Τριφυλίας και στην περιοχή της Πύλου. Δεν έχει μεγάλη προσβολή και βλέπω δεν έχει προσβολή ούτε και από γλυοσπόριο, ναι. Έτσι. Και πρέπει να είναι και καλό λάδι, θα βγει και καλό λάδι. Έτσι πιστεύω. Πόσα σακιά υπολογίζεις περίπου? Εδώ θα βγουν, εκτιμώ, γύρω στα 40 τσουβάλια, 45. Μια χαρά. Και πέρυσι τι παραγωγή είχαμε? Πέρυσι ήταν περίπου στα 65 σακιά. Θα είναι μειωμένη κατά 30%. Εντάξει. Σε λογικά πλαίσια. Σε λογικά, είναι. Ναι. Πάντως, όπως βλέπεις, κλαδίγια του χρόνου έχουν. Πάμε να δούμε λίγο και τον καρπό. Πάμε. Πάνω στα δέντρα, το ποτείο. Ελέγχουμε τα στάδια της καλλιέργειας και κυρίως και το στάδιο της συγκομιδής. Για τον έλεγχο του καρπού, έτσι να είναι καθαρός ο καρπός, να μην έχει προσβολές από εχθρούς, από έντομα, κυρίως από δάκο. Θα δείξει βέβαια οι οξυμέτρες στο τέλος της ημέρας, αλλά πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Κοίταξε, εφόσον έχει φύγει με τον αέρα τα προσβεβλημένη καρπή. Και φαίνεται κατά μα, κοιτάξτε, ναι. Δηλαδή στις νοτιοανατολικές πλευρές της κάθε ρίζας. Ναι, είναι προσβεβλημένος καρπός. Ο προσβεβλημένος καρπός είναι κάτω. Έχει Οπότε πέσει. Έχουμε καθαρίσει. Έχει. Για μια φορά ακόμα η φύση έκανε το θαύμα της. Έκανε το θαύμα της, πάντα. Ευτυχώς, έτσι προνοεί για όλα. Προνοεί. Ο σκοπός μας είναι αυτός, να παραχθεί όσο γίνεται ένα εξαιρετικό προϊόν. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, με άριστα οργανωληπτικά χαρακτηριστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πολλές φορές εμείς σαν παραγωγή δεν συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει σε αυτόν τον ευλογημένο καρπό. Μαζεύουμε τώρα τις ελιές. Τις αφήνουμε εδώ στο χωράφι για 5 μέρες. Να κάνουμε 50 τσουβάλια ή 100 τσουβάλια. Και πάμε στο ηλιοτριβείο να βγάλουμε λάδι. Αυτό το λάδι δεν θα βγει ποτέ εξαιρετικό παρθένο. Εγώ κάθε μέρα βάνω το σακιά στο αγροτικό, θα πηγαίνω στο ηλιοτριβείο και το απόγευμα ή το βράδυ αργά βγαίνει το λάδι και μπαίνει στη δεξαμενή. Άρα λοιπόν είμαι βέβαιος ότι εγώ τουλάχιστον έχω κάνει το 100% αυτού που πρέπει από πλευράς μου, ώστε ο υγιής καρπός να μου δώσει ένα υγιές λάδι. Πού είσαι, Γεννήση, γερός λαντός? Καλά. Καλά. Λοιπόν, φέραμε τις ελιές. Ωραία. Να κανονίσουμε να τις βγάλουμε σήμερα, έτσι, σήμερα. Όπως πάντα. Τι ώρα σε βολεύει? Βράδυ, αργά. Ωραία, 12. 12 ώρα, οκ. Okay. Είμαστε μια περιοχή η οποία ασχολείται εξ ολοκλήρου με την ελαιοκαλλιέργεια. Το ηλιοτριβείο βγάζει περίπου στους 400 με 500 τόνους λάδι το χρόνο. Όλη η περιοχή βγάζει περίπου στους 55.000 τόνους, τουλάχιστον σε επίπεδο επαρχίας.
Η περίοδος λειτουργίας του ελαιοτριβίου είναι από τον Οκτώβριο ουσιαστικά, αρχές του Οκτώβρη, γιατί έχουμε μια πρώιμη ποικιλία, τη Μαυρολιά, και τελειώνει κάπου μετά τα Χριστούγεννα. Υπολογίζω γύρω στις 12 να το βγάλουμε. Εντάξει. Οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς ζω ουσιαστικά εδώ μέσα. Οι ώρες και τα ωράρια τα ξεχνάμε. Ξεκινάμε 7 η ώρα το πρωί και μπορεί να κλείσουμε στις 3, 4, ακόμα και 5 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Μετά την παραλαβή του καρπού από τον παραγωγό, ξεκινάει όλη η διαδικασία της ελαιοποίησης. Το πρώτο στάδιο είναι η αποφύλωση. Να φύγουν τα φύλλα, τα κλαριά που έχουν μέσα, τα υπολείμματα από τα πριόνια που κόβει ο παραγωγός στο χωράφι του και αμέσως μετά να πληθεί. Να έρθει ένας καθαρός καρπός όπου θα πρέπει εμείς να τον επεξεργαστούμε για να βγάλουμε το λάδι. Μετά την πλύση που κάνουμε με νερό υπάρχει η θράψη της ελιάς στο σπαστήρα για να πολτοποιηθεί, να γίνει μια ζύμη. Αφού που πολτοποιηθεί η ελιά, περνάει στη διαδικασία της μάλαξης. Πρέπει να παραμείνει μισή με μία ώρα εντός του μαλακτήρα και να φτάσει σε μια ικανοποιητική θερμοκρασία. Αμέσως μετά περνάμε στη διαδικασία της φυγοκέντρησης. Να διαχωρίσουμε από τη ζύμη το λάδι από τον πυρήνα. Προσπαθώ να δώσω όσο το δυνατόν γίνεται το καλύτερο αποτέλεσμα στο λάδι. Παρακολουθώ την όλη διαδικασία της ελαιοποίησης μέσα στο ελαιοτριβείο από το κάθε στάδιο, από την αρχή μέχρι και το τελικό προϊόν. Θα φτιάξω χοιρινό με σέλινα και άγρια χόρτα. Η Πέννη είναι καθηγήτρια, αλλά εδώ τη βρίσκουμε εκτός έδρας να μαγειρεύει το βραδινό φαγητό. Το χοιρινό το αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μας φαγητό. Το τρώμε 1-2 φορές την εβδομάδα, σίγουρα, και με πολλούς και διάφορους τρόπους. Θα το φτιάξω να φάμε και το βράδυ, αλλά και να φάνε και οι εργάτες μας το χτύμα αύριο. Θα ρίξουμε το κρασάκι. Θα κόψω τα σέλινα αρχικά και στη συνέχεια θα κόψω και τα άγρια χόρτα. Είναι μία ποικιλία άγριων χόρτων για να σπάνε λίγο τη γεύση του σέλινου και να δίνουν και τα αρώματά τους στο φαγητό. Είναι διάφορα χόρτα, τζοχή, πικρίδες, ραδίκια, πικρορόδικα, διάφορες ποικιλίες. Για να ρίξω τα χόρτα από πάνω. Και να ρίξω το πρασάκι από πάνω. Και μία πατατούλα για να δέσει το ζουμάκι όταν θα πράσει το κρέας. Και θα το σκεπάσω για να το αφήσω να βράσει περίπου στα 40 λεπτά. Έχω κρατήσει κάποιες από τις τελευταίες μαυρολιές, οι οποίες είναι ξεπικρισμένες ήδη με νερό και αυτή τη στιγμή θα τις βάλω σε άλμη ώστε να μπορέσουν να συντηρηθούν μέχρι και του χρόνου της σεζόν που θα έχουμε την καινούργια παραγωγή. Νομίζω πως είμαστε εντάξει, είναι μοιρασμένες, δεν χρειάζεται και πάρα πολύ ακρίβεια τώρα, η ίδια ποσότητα ηλιών έχει εδώ. Τώρα θα πάρω το αλάτι για να φτιάξω την άλμη. Χρειαζόμαστε 400 γραμμάρια αλάτι για 5 λίτρα νερό που θα σκεπάσουν την ποσότητα που έχουμε βάλει στους δενεκέδες. Είναι 250 γραμμάρια αυτό. Το σκορπίζουμε πάνω από τις ελιές. Θα βάλω άλλα 150 γραμμάρια για να συμπληρωθεί η ποσότητα των 400 γραμμαρίων. Αν μπει παραπάνω θα είναι πιο αλμυρές και καλό είναι να προσέχουμε με το αλάτι. Είμαστε ok. Εδώ. Τώρα παίρνω τα 5 λίτρα νερό που χρειάζεται για να τηρηθεί η αναλογία της άλμης και τα βάζω μέσα στο τενικέ. Και έτσι έχουμε μία άλμη, μία αναλογία 8% αλάτι, η οποία είναι ικανή να συντηρήσει τις ελιές αυτές για ένα έτος περίπου.
στύψω το λεμόνι για να αυγοκόψω σιγά σιγά το φαγητό, μιας και έχει βράσει αρκετά. Τα λεμόνια είναι από το κτήμα μας, τα αυγά είναι από τις κότες μας και προσπαθούμε πάντα να χρησιμοποιούμε δικά μας προϊόντα αγνά και υγιεινά. Έτοιμο. Θα ρίξω τώρα τους κρόκους. Πιο απαλή διαδικασία. Θα το ανακατέψω. Και σιγά σιγά θα ρίξουμε και το λεμόνι. Το αυγολέμονο είναι μεγάλο μυστικό. Πρέπει να το περιποιηθείς ιδιαίτερα για να μην σου κόψει, για να μην χαλάσει, για να έχει ωραία βελούδινη υφή στο φαγητό. Σιγά σιγά θα ρίξουμε και λίγο ζουμάκι, ενώ συνεχίζουμε το ανακάτωμα. Νομίζω ότι είναι έτοιμο. Θα το περιχύσω στο φαγητό. Και καλαμών. Καλή μας όρεξη. Άντε, καλή μας όρεξη. Σου αρέσουν οι ήλιες, πέτυχα. Λίγο πικρούτσι και εσύ, να είναι τίποτα. Εντάξει, σιγά σιγά να ψηθούμε. Το λιτρουβιό πήγες. Πήγα στο λιτρουβιό, έχουμε κανονίσει να τις βγάλουμε τις ήλιες σε μια ώρα. Πάλι θα φύγεις δηλαδή. Πριν από 10 χρόνια πίστευα, κακώς βέβαια, ότι ξέρω τα πάντα γύρω από το λάδι. Και πίστευα κι εγώ ότι το καλύτερο λάδι στον κόσμο βγαίνει στην Ελλάδα, το καλύτερο λάδι στην Ελλάδα βγαίνει στη Μεσσηνία, το καλύτερο λάδι στη Μεσσηνία βγαίνει στη χώρα και το καλύτερο λάδι στη χώρα το έχω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια. Λάδι μπορεί να βγει εξίσου καλό σε όλο τον κόσμο. Αρκεί να καλλιεργηθούν οι ελιές σωστά, να μεταχειριστούμε τον καρπό σωστά, να πάει στο ελαιοτριβείο όπως πρέπει, το ελαιοτριβείο να συμπεριφερθεί σωστά στον καρπό για να βγει ένα καλό λάδι. Άρα λοιπόν οπουδήποτε υπάρχουν ελιές, βγαίνει και καλό λάδι. Εγώ φροντίζω τις ελιές σήμερα να πηγαίνουν την ίδια μέρα, άντε τη δεύτερη το αργότερο θα πάνε οι ελιές στο ελαιοτριβείο. Από εκεί μετά έχω επιλέξει το ελαιοτριβείο με γνώμονα την αγάπη και του ίδιου του ιδιωτήτου του ελαιοτριβείου για τη δουλειά που κάνει και όχι να το βλέπει σαν αγκαρία. Η επιλογή μου αυτή με έχει δικαιώσει μέχρι τώρα. Συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο ο οποίος την αγαπάει τη δουλειά του. Προσέχει τις θερμοκρασίες, είναι σημαντικό αυτό για το ελαιοτριβείο. Το λάδι για να βγει εξαιρετικό παρθένο, η θερμοκρασία του νερού που θα θερμάνει τους μαλακτήρες της ελαιόπαστας δεν πρέπει να ξεπερνά τους 25 βαθμούς. Όσο το αυξάνουμε τη θερμοκρασία, χάνει σε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Χάνει το αρωμά του, χάνει το πικρό του, χάνει το πικάντικο, χάνει τις φενόλες, χάνει τα πάντα. Τώρα από την εμπειρία και ανάλογα με τη θέση του χωραφιού είμαι σχεδόν βέβαιος που θα κυμανθεί η οξύτητα. Πόσο λες να είναι περίπου, πόσο υπολογίζεις? Περίπου 3 δέκατα. Εγώ λέω λίγο παραπάνω, γύρω στα 3,5. Θα βάλουμε στοίχημα τις μπύρες ότι θα βγει 3,5. Αλλά το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται με μια οξυμέτρηση, η οποία είναι μια απλή διαδικασία, μπορεί να την κάνει ο καθένας, αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία. Πόσο? 3 με 3,5. Μπράβο, πάμε. Μπράβο. Μέρα με βροχή στη χώρα σημαίνει άδεια χωράφια και γεμάτη καφενέδες. Τώρα είμαι στο συνεταιρισμό. Περιμένω να έρθει το λάδι από το ελαιοτριβείο, αυτό που βγάλαμε χθες, να το παραδώσω στο συνεταιρισμό και θα φύγω. Καλημέρα. Καλημέρα. Βρέχει σήμερα, δεν πήγα για δουλειά.
Οπότε θα παραλάβουμε το λάδι. Δώσε μου την άκρη, θέλεις. Okay. Έλα. Κάθε παραγωγός παρατίδει το λάδι του στο συνεταιρισμό. Πρώτα ζυγίζεται, γίνεται η οξυμέτρηση και μετά αποθηκεύεται αλλού το βιολογικό και χώρια το συμβατικό ανάλογα με την οξύτητά του. Γεια σου Ρετάκη, τι κάνετε? Καλημέρα Παπή. Φέρατε λαδάκι, λοιπόν, να πάρω ένα δείγμα. Φέρα λάδι, θα πάρει δείγμα, είναι βιολογικό, κάνω την οξυμέτρηση. Ναι, ναι. Και να το βάλουμε στην κατάλληλη δεξαμενή. Στο λεωτριβείο η οξύτητα ήταν 0,35. Τώρα μένει να επιβεβαιωθεί και εδώ. Αυτό το λάδι είναι 0,35. Είναι βιολογικό, είναι οξύτητας 0,35 και γι' αυτό θα μπει στη δεξαμενή 3. Κύριε Τάκη, η οξύτητά του είναι 0,35. Μπράβο. Έτσι θα το βάλουμε στη δεξαμενή 3 του βιολογικού κοροναϊκού. Ο νέος παραγωγός, σαν τον Τάκη, δεν παίρνει πια στη δουλειά εμπειρικά, όπως παλιά. Παρακολουθεί σεμινάρια για την καλλιέργεια, την αλαιοποίηση, αλλά και τη γευσηγνωσία του λαδιού. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Τι κάνεις εδώ? Φτιάχνω πέτουλες. Μπράβο, να δοκιμάσω μία. Όχι, δεν τις έχω αρτήσει ακόμα. Τις φτιάχνω τώρα. Το βράδυ θα έρθεις με την κουμπάρα μου. Οκ. Okay. Να τις έχω έτοιμες κι εγώ, να φάμε, να τα πούμε, να πιούμε το κρασάκι μας. Ωραία, ωραία. Εντάξει, κουμπάρε. Ο Θανάσης που είναι? Είναι πίσω, σε περιμένει να δοκιμάσετε το λάδι. Οκ, okay. Πάω να βρω Θανάση. Άντε. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε το βράδυ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα πούμε. Η πέτλος είναι ένα παραδοσιακό φαγητό, έδεσμα κατά κάποιο τρόπο. Είναι στην ουσία νερό και αλεύρι. Το κάνουμε ένα ρευστό μείγμα και το ψήνουμε εδώ στην αξίνα στη φωτιά παραδοσιακά, όπως κάνουν οι γιαγιάδες μας και οι μαμάδες μας. Το βάζουμε, ψήνεται από τη μία πλευρά, το αφήνουμε να ψηθεί, το γυρίζουμε πάλι για να ψηθεί και από την άλλη. Το βάζουμε σε πόστα επάνω, φτιάχνουμε αρκετές. Έπειτα το περνάμε στο ελαιόλαδο, την πέτλα όπως είναι μέσα. Τη βάζουμε πάλι σε πόστα και ρίχνουμε μιτζίτρα. Και κάθε με ένα φύλλο ρίχνουμε μιτζίτρα. Εμάς εδώ μας αρέσει πάρα πολύ, τέλος πάντων, με μιτζίτρα τα δικιά μας από τα ζώα που έχουμε. Και το επόμενο και το επόμενο και ούτω καθεξής φτιάχνουμε όσο εμείς έχουμε κανονίσει. Είναι από τα γνωστά χωράφια, ναι. Αυτά που είχαμε και πέρυσι στην Κομίδη. Δίπλα στη θάλασσα. Για να δούμε, θα έχει αρμύρα φέτος. Για να το δούμε. Κοροναϊκό φυσικά. Φεβαίως. Ήδη μυρίζει χόρτο, φρεσκοκομμένο χόρτο. Την αλήθεια θέλω, έτσι. Πάντα την αλήθεια. Έχει άρωμα, δεν είναι πολύ έντονο το άρωμά του, υπάρχει άρωμα. Φρεσκοκομμένο χορτάρι, καθαρό κοροναϊκό μεσσηνίας. Τα ελαιόλαδα της περιοχής μας, μάλλον το κοροναϊκό του νομού Μεσσηνίας και όχι μόνο της περιοχής μας, η χαρακτηριστική του οσμή είναι το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Έχει πικρό, έχει πικάντικο, είναι ένα αρμονικό λάδι. Συγχαρητήρια. Για τα δεδομένα της φετινής χρονιάς έχεις βγάλει ένα πολύ καλό λάδι. Σε όλα τα πάνελ του κόσμου, όταν δουν ένα κοροναϊκό που μυρίζει φρεσκοκομμένο χορτάρι, ξέρουν ότι είναι κοροναϊκό από τη Μεσσηνία. Το κυριότερο άρωμα λοιπόν στη Μεσσηνία κοροναϊκού είναι το φρεσκοκομμένο χορτάρι, η αγκινάρα, τα φύλλα αγκινάρας και πολλές φορές τα πράσινα φύλλα ντομάτας, αλλά άγουρα φύλλα ντομάτας. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, η αγκινάρα, το φρεσκοκομμένο χορτάρι και τα άγουρα φύλλα ντομάτας. Να είμαστε καλά και του χρόνου, να βγάλουμε ακόμα καλύτερο, ακόμα καλύτερο και περισσότερο. Το περισσότερο είναι δικό σου θέμα και του καιρού, αλλά το καλύτερο πιστεύω ότι θα τα καταφέρεις, γιατί χρόνο με το χρόνο όλο και καλύτερο βγαίνει. Είναι πάρα πολύ καλό λάδι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ήδη έχει ζεσταθεί λίγο τώρα, όσο μπορεί να ζεσταθεί με το χέρι μου. Δηλαδή,
Καταλαβαίνεις τη γεύση καλύτερα όσο... Ναι, όταν φτάσει γύρω στους 28 βαθμούς, εκεί πρέπει να δοκιμάζετε, να μυρίζετε. Είναι ένα πολύ καλό, εξαιρετικό παρθένο κοροναίικο μεσσηνίας. Ευχαριστώ. Πραγματικά, συγχαρητήρια. Εγώ, όπως ξέρεις, θα πρέπει να φύγω για Αθήνα τώρα, γιατί πάω να κάνω γευσηγνωσία. Το βράδυ που θα γυρίσω, αναμένω το τραπέζι να καταναλώσουμε το ίδιο λάδι. Να πας το καλό, οπότε, προσεκτικά, το καλό να γυρίσεις. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, θα τα πούμε το βράδυ. Η αγάπη για τη δουλειά του τον ταξιδεύει μια φορά την εβδομάδα στην Αθήνα, όπου συμμετέχει σε πάνελ γευσηγνωσίας. Στην Αθήνα πηγαίνω το τελευταίο διάστημα μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά κάθε 15 μέρες και πραγματικά το περιμένω, γιατί πάντα αποκτάς εμπειρίες δοκιμάζοντας κάποια λάδια που δεν τα έχεις ξαναδοκιμάσει και νιώθοντας ότι προστατεύω, τουλάχιστον με τις γνώσεις που απέκτησα τα τελευταία 10 χρόνια, τους παραγωγούς από τη μία και τους καταναλωτές από την άλλη, ότι πραγματικά ένα λάδι που λέει η ετικέτα του ότι είναι εξαιρετικό παρθένο, είναι όντως και εξαιρετικό παρθένο. Και δεν πουλάμε κάποιοι φύκια για μεταξωτές κορδέλες, όπως κατά καιρούς διαβάζουμε στον τύπο. Παιδιά, θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε παστό. Παίρνουμε κρέας, χοιρινό και ταλατίζουμε. Βάζουμε περίπου 10 κιλά κρέας σε 1 κιλό αλάτι. Το αλατίζουμε έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα, από όλες τις πλευρές, και το βάζουμε μέσα στο τσουβάλι. Γιονίση, δώσε μου άλλο ένα κομμάτι. Μπορείς να ραλατίσεις. Μπορείς. Εκεί. Πάνω στο τσουβάλι για να μην χαίνει το λάδι έξω, έτσι. Εντάξει, καλά τα. Δώσε και μια του Ιωσήφ. Λοιπόν, φέρε και σε άλλη μία. Έτσι. Γύρισε εδώ την άλλη μεριά. Εντάξει. Βάλ' το μέσα. Λοιπόν, αυτό θα το... Θα το δέσουμε τώρα το τσουβάλι, δώσουμε το στην ακρινήση. Θα το δέσουμε το τσουβάλι και θα το αφήσουμε γύρω στις 5-6 μέρες ανάλογα. Θα το κρεμάσουμε για να φύγουν τα υγρά όλα από το κρέας. Ιωσήφ, θα το πας αυτό μέσα, μπορείς έτσι. Ναι. Θα το πας μέσα και θα φέρεις το άλλο που έχουμε για να το βάλουμε να το βράσουμε. Έτσι, αυτό που έχουμε έτοιμο. Ναι. Δώσ' το μαύρο μου. Λοιπόν, βάλτε το, ακούμπησε το, χαμήλωσε το λίγο και άφησε το, δεν πειράζει. Άφησε το από εκείνη, για μην καείς. Γύρισε τη, γύρισε την πόχα. Έλα, πάμε, άλλο. Θα βάλω κι εγώ. Ας τα βάλει, Διονύση, είναι το ψηλός. Έτσι, προσεκτικά. Ρίχτω μέσα. Λίγο έχει ακόμα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, να το βάλω, να βάλω το καπάκι τώρα πάνω. Αυτό που να το βάλω. Πάρ' το μπάγκο. Ρίξε, 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 ρίξε. Θα σου πω εγώ ποτέ να σταματήσεις. Λοιπόν, βάλω το καπάκι πάνω. Μόλις κάψει λίγο το γλάδι, θα ρίξουμε το κρέας μέσα. Και μόλις αρχίζει να τσιτσιρίζει το κρέας, θα ρίξουμε κρασί και θα το βγάλουμε όταν πιει το κρασί. Είναι έτοιμο τώρα το λάδι. Τώρα ναι, και ρίχνω μέσα, έτσι. Προσεκτικά εσείς, όχι κοντά. Άρχισα να μεζεί ακόμα και είμαστε εντάξει. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξω το κρασί. Τώρα θα ρίξω το θρούμπι. Το θρούμπι και ό,τι άλλα μελλοντικά έχω εδώ μέσα. Παιδιά, θα ρίξω το πορτοκάλι και το παστό είναι έτοιμο. Δώσε μου, Διονύση, το τρίφτη και το πορτοκάλι. Μπορείς να τρίψεις. Εντάξει, εντάξει, Διονύση. Η Πέννη μπορεί να μην μαζεύει πια ελιές, φτιάχνει όμως σαπούνι με το λάδι τους. Ρίχνω την καυστική σόδα να τη ζυγίσω στα 134-135 γραμμάρια για να φτιάξω σαπούνι. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω σαπούνι τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω 360 γραμμάρια νερό και θα ρίξω και την καυστική σόδα για να τη διαλύσω.
Ρίχνοντας τις όδους στο απιονισμένο νερό, η θερμοκρασία αυξάνεται και μπορεί να φτάσει και τους 80 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος που έφτιαχναν σαπούνι οι παλιοί που το έβαζαν στη φωτιά και έκαιγε, γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε τα πολύτιμα συστατικά του ελαιολάδου. Θα μετρήσω λίγο και τη θερμοκρασία. Μέχρι να κρυώσει το διάλειμμα με την καυστική σόδα, θα ρίξω το ελαιόλαδο στον κουβά. Το ελαιόλαδο είναι περσινής οδειάς, είναι εξαιρετικά παρθένο. Τα οξέα του βέβαια είναι καλά, αλλά και το σαπούνι μας θα έχει την ενυδάτωση και την περιποίηση που μας δίνει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, γι' αυτό και κάνουμε την ψυχρή μέθοδο για να μην χάνονται τα καλά συστατικά του. Θα τσεκάρουμε και το διάλειμμα, από ό,τι βλέπω έχει κρυώσει, οπότε θα το ρίξω στο λάδι για να αρχίσω να χτυπάω το σαπούνι. Βλέπω ότι αφήνει ίχνος, οπότε το σαπούνι είναι έτοιμο. Μπορώ τώρα να το πάρω και να το ρίξω στα καλούπια. Βασικά είναι βάση σαπούνιου. Συνήθως το κάνω υγρό σαπούνι, το χρησιμοποιώ στο πλυντήριο. Ιδανικό βέβαια και για πλύσιμο στο χέρι. Τώρα όπως είναι εδώ, χρειάζεται 24 ώρες περίπου για να πήξει και να παγώσει. Και στη συνέχεια θα το κόψω σε κομματάκια όπως θέλω. Ένα σαπούνι που έχω φτιάξει πιο παλιά είναι αυτό εδώ που το έχω κόψει και το έχω αφήσει να συντηρείται. Το σαπούνι για να το χρησιμοποιήσουμε θέλει 4 με 8 εβδομάδες ανάλογα για να γίνει, δηλαδή να οριμάσει και να φύγουν τα καυστικά κατάλοιπα που μπορεί να έχει από τη σόδα. Ο Τάκης ανήκει στην ομάδα της χημικού και γευσηγνώστριας Εύης Χριστοπούλου. Μια εκπαιδεύτρια αναγνωρισμένη από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Εδώ και 10 χρόνια είχα την τύχη να γνωρίσω την κυρία Χριστοπούλου και την κυρία Λαζαράκη. Αυτές είχαν πιστοποιηθεί λοιπόν από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου να μπορούν να εκπαιδεύουν γευσηγνώστες. Τους ζήτησα να εκπαιδευτώ και τώρα μετέχω στο πάνελ που διευθύνουν αυτές οι δύο κυρίες, το πάνελ του ΕΣΒΙΤΕ, το οποίο είναι και αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Και είμαστε το πρώτο πάνελ στην Ελλάδα, ιδιωτικό πάνελ, που έχουμε αυτή την αναγνώριση. Και μάλλον το δεύτερο στον κόσμο. Στην Αθήνα, ο Τάκης συναντά ανθρώπους το ίδιο παθιασμένους με το ποιοτικό ελαιόλαδο. Το πάνελ του ΕΣΒΙΤΕ ξεκίνησε το 2012, αφού πλέον είχε γίνει εκπαίδευση σε μια ομάδα περίπου 17 ατόμων, για μία τριετία. 8 γευσηγνώστες δοκιμάζουν και βαθμολογούν καθένας μόνος του το κάθε δείγμα. Ένα πρόγραμμα στατιστικής βγάζει το μέσο όρο της βαθμολογίας και τελικά το κάθε ελαιόλαδο κατατάσσεται στην κατηγορία που ανήκει. Το 731. Ξεκινάμε, ο 4. Φρουτώδες 4,3, πικρού 2,7, πικάντικο 3,8. Ο 7. Φρουτώδες 5, πικρού 3,1 και πικάντικο 3. Ο 8. Φρουτώδες 4,8, πικρού 3,4 και πικάντικο 3,6. Ο 11. 4,1 φρουτώδες, 3,4 πικρό. Εγώ το βρήκα λίγο πιο πικρό από πικάντικο και 3,3 πικάντικο. Και επίσης δεν είναι άγρο λάδι. Το λάδι κατατάσσεται στο εξαιρετικό παρθένο, παρθένο και μειονεκτικό. Η οργανωτική ομάδα με αυτά που αξιολογεί τα δείγματα, τι κάνει, δίνει πιστοποιητικό και πάνω στο πιστοποιητικό γράφεται και η κατηγορία του λαδιού. Εντάξει, είναι πιο ήπιο από τα άλλα τα δείγματα, σίγουρα. Πάντως είναι ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο κι αυτό, έτσι. Η κυριότερη προσφορά του πάνελ προς στον παραγωγό, στον ελαιοτριβέα και στο καταναλωτικό κοινό είναι ότι του μαθαίνει έναν εύκολο τρόπο να μπορεί να ξεχωρίσει αυτός ο άνθρωπος ένα λάδι που πάει και αγοράζει από το χ ράφι ενός χ σούπερ μάρκετ, αν πραγματικά το λάδι είναι εξαιρετικό παρθένο ή δεν είναι. Αυτή είναι η κυριότερη προσφορά. Η Κοροναϊκή είναι η πιο διάσημη ποικιλία στην Ελλάδα.
πρώιμη και ανθεκτική, περιέχει δύο φενόλες, την αντιφλεγμονώδη ελαιασίνη και την αντιοξειδωτική ελαιοκανθάλη. Με λαμπερό πράσινο χρώμα και γλυκό πικρή φρουτώδη γεύση, παράγει ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, σωστό ελιξίριο. Μόνον όμως όταν η ελιά κοπεί στη σωστή στιγμή, αν ελαιοποιηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες σε θερμοκρασία μέχρι 28 βαθμούς και αν φυλαχτεί στις σωστές δεξαμενές. Πίσω στο χωριό, η Βούλα ετοιμάζει καγιανά με παστό χοιρινό. Τσιγαρίζω λίγο χοιρινό παστό, το οποίο το φτιάξαμε το μεσημέρι, γιατί το βράδυ έχω τραπέζι στους κουμπάρους και στη μάνα μου και στον αδερφό μου. Και θα το κάνουμε καγιανά. Είναι ένα φαγητό το οποίο το τρώμε αρκετά συχνά, γιατί είναι της περιοχής μας φαγητό. Και εμείς το συνηθίζουμε. Να τσιγαρίσει λίγο ακόμα, θα κόψω και το υπόλοιπο. Το παστό έχει κρεοπολί ο σύζυγος. Το φέρνουμε από το μαγαζί δηλαδή. Θα συμπληρώσουμε λίγο λάδι, γιατί δεν είναι αρκετό. Πρέπει να το ρίξουμε λιγάκι θρούμπι για να πάρει τη γεύση. Θρούμπι το οποίο είναι άγριο, το έχουμε μαζέψει από το βουνό που έχουμε εδώ γύρω μας. Πάει πάρα πολύ στο παστό, το χρησιμοποιούμε πολύ στο παστό, στα λουκάνικα. Λίγο θρούμπι, λίγο πιπεράκι και συμπληρώνουμε τώρα και το υπόλοιπο. Θα ρίξουμε και την ντομάτα, την οποία την έχουμε βράσει. Και τώρα θα ετοιμάσουμε τα αυγά. Θα τα χτυπήσουμε λίγο να γίνουν ένα μείγμα και θα τα ρίξουμε μέσα. Ο καγιανάς είναι έτοιμος, θα είναι και πάρα πολύ ωραίος με το κρασί που θα πιούμε. Λοιπόν, παστό καγιανά για σήμερα. Με ζευγάκι. Μέσα στα χρόνια αποδείχτηκε ότι δυστυχώς ο Έλληνας δεν ξέρει από καλό λάδι. Αυτή η γεύση που καίει στο λαιμό δεν είναι τάγκισμα, αλλά η γεύση της ευεργετικής αντιοξείδωσης. Την επόμενη φορά που θα ψωνίσετε ελαιόλαδο, φροντίστε να είναι εξαιρετικά παρθένο. Λοιπόν, Πέτρος, έχω να δοκιμάσω μετά από 5 χρόνια. Γιατί έτσι φτιάχνετε? Όχι, δεν έτσι φτιάχνετε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε και την αξίνα. Να στην δανείσουμε όμως έτσι. Να πιάνεις πιο σύντομα. Η γνώση για το σωστό ελαιόλαδο είναι υγεία αλλά και εθνικό μας χρέος. Στη χώρα που πρώτη καλλιέργησε την ελιά και την ταύτισε με την ειρήνη. Θα δούμε και τι φτιάξαμε. Ωραίο θα είναι, ωραίο, γιατί έχει πάρα πάρα πολύ. Θα το δοκιμάσεις. Οι δίπλες είναι πάντα στη συνεργασία της μικρής κουμπάρας και της μεγάλης. Έλα Δημήτρη, εσύ είσαι πολύ ωραία. Και βλέπουμε για τη δίπλα μετά. Πολύ ωραίο ο χαμός. Η Άλεξη, την πιο μεγάλη, ξέρεις εσύ. Ωραία. Παιδιά, τι φτιάξατε. Βάλε και δάχτυλα και δεν πειράζει. Παιδί, έμεινε άλλο εδώ από την οξυμιά μου. Βασικό χαρακτηριστικό όμως των φαγητών που μαγείρεψε η μαμά με τον μπαμπά και τη γιαγιά, τι είναι? Το ελαιόλαδο. Μπράβο. Να σε πάτε καλά και 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 να σε πάτε καλά.